Γεια σας παιδιά, check the εδώ Καιρό έχουμε να κάνουμε ένα βίντεο που να ασχολούμαι με κονσόλες και κυρίως τις φορητές, δεν περιμένω ότι θα έκανα κάτι αντίστοιχο Στο background by the way βλέπετε yeah. από το Warhammer 40k lore είναι το Lootin 09 το βίντεο, μπορείτε να το τσεκάρετε να το βρείτε έχω κολλήσει το τελευταίο διάστημα ξανά και παρακολουθώ λίγο το lore Τέλο πάντων, να σα πω λίγο την ιστορία του συγκεκριμένου βίντεο. Πρόσφατα, Επικοινώνησε μαζί μου ένα παιδί το οποίο έχει το Retro Room, είναι ένα, ένα προφίλ τέλο πάντων ε, και online κατάστημα στο Instagram το οποίο αναλαμβάνει commissions για να φτιάχνει stand για κονσόλες για κασέτες, για οτιδήποτε εσείς από ακρυλικό. Πριν από πολλά χρόνια είχα δει στο Metal Jesus Rocks κάτι αντίστοιχο και εκείνη την περίοδο που έφτιαχναν τη συλλογή μου ήθελα πάρα πολύ να αγοράσω για να βάλω το Game Boy μου ή το PS Vita και άλλες κονσόλες φορητές που είχα για να τις κάνεις βιτρίνα, έτσι σε οκ. Δυστυχώς υπήρχε μόνο στην Αμερική κάτι αντίστοιχο και πάλι από κάποιο χρήστη ήταν όλο αυτό οπότε πήγε πολύ πίσω. Η ιστορία λέω μόνο με τα μεταφορικά για να μου έρθουν θα ήταν απίστευτα μεγάλη τιμή. Στην πορεία βρήκα ότι μπορώ να πάρω αυτό από eBay το οποίο είναι ένα stand για να βάζω το controller του Xbox το οποίο ήταν αρκετά φθηνό και στην πορεία Ελλάδα υπήρχε κάτι αντίστοιχο όπω έχετε δει τα Stunts. Αυτό είναι Super Special Edition, το οποίο δεν κυκλοφορεί πλέον. Αλλά τέλο πάντων, αυτό ήταν χάλια, by the way. Αυτό εδώ. Αλλά υπάρχουν τα αντίστοιχα που βάζει στο control του PS4. Αν έχετε δει ή αν έχετε τσεκάρει, σίγουρα κάποιοι από εσά. Για να μην σα τα απολύνω γιατί η εισαγωγή πήγε πολύ. Έψανα να βρω κάτι αντίστοιχο. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να βρω τίποτα Ελλάδα. Πέρασαν τα χρόνια μέχρι που επικοινωνήσαν όπω σα είπα από το Retro -room και μου λένε: Ξέρει κάτι, κάνουμε αυτό το πράγμα. Λέω: «Ωπα, Θε να σου στείλουμε δύο-τρία δείγματα να δει. Λέω: Παιδιά, στείλτε. Μου λένε: Α, βάλει και βγάλει και μια φωτογραφία για αυτά. Να τα δει και εσύ να τα χαρεί. Κομπλέ. Αυτό ήταν το deal που κάναμε. Οπότε λέω: Ευκαιρία είναι να το δείξω και σε εσά, να το δω κι εγώ. Δεν έχω πληρωθεί για το συγκεκριμένο unboxing. Εγώ το μόνο που θα πάρω στα χέρια μου γιατί θέλω να τα δω όντω είναι το. Αυτό το πακέτο, θα μου πείτε, μα πώς τού, που σας το λέω ξεκάθαρα από τις αρχές. Οπότε θα κάνουμε μαζί και το review, θα δούμε πώς είναι φτιαγμένο και αν όντως βολεύει. Γιατί ξέρω ότι το συγκεκριμένο πράγμα το ψάχνουν αρκετοί και ξέρω ότι θα λύσει πολλά χέρια σε πολλούς που έχουν συλλογέ και χρειάζονται κάτι αντίστοιχο. Οπότε για να μην σας πολυλογώ, πάμε να δούμε τι έχει μέσα το πακέτο. Αρκετά καλή συσκευασία, σε κουτί έρχεται χάρτινο, δεν υπάρχει κίνδυνο τραυματισμού. Ήρθε πολύ γρήγορα μέσα σε μία μέρα από Αθήνα είναι τα παιδιά. Λοιπόν, έχει και ένα γράμμα, να το διαβάσουμε λίγο να δούμε. Γεια σου Κώστα, Όπω σου είπα και στο προσωπικό μήνυμα που σου έστειλα, παρακολουθούμε το κανάλι σου αρκετό καιρό και όντα και εμεί λάτρε των video games, απολαμβάνουμε κάθε βίντεο του. Το unboxing κάσπικ των retro κονσολών είναι, και... είναι, αυτό που ξεχωρίζει για εμά. Όμω, καθώ και εμεί συμμεριζόμαστε το πάθο τη συλλογή, έτσι λοιπόν είχαμε την ιδέα να αντίσουμε τα ράφια μα με τι κονσόλε μα με ένα πιο ωραίο τρόπο, εξού και το πακέτο που έλαβε μόλι. Αν και είμαστε ακόμη σε early stage και υπάρχει χώρο για βελτίωση, ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθεί με τη δουλειά που έχουμε κάνει. Οι είναι κλικαρισμένε και περιμένουμε το επόμενο unboxing με εκτίμηση Retro Room 90s. και κι εσεί, Νομίζω καλά, γράφει έτσι λοιπόν. Και πάμε να δούμε μονοτικό αυτό. Οκ, okay. για να δούμε τι θα δούμε μέσα. Λοιπόν, δύο θήκε από ακριλικό είναι. Άντε, λέγε τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σα τι δείξω. Αυτέ οι δύο θήκε είναι. Και η μία έχει κιόλα και μπρελόκ που λέει. Α, μπρελόκ. Check, check now. <laughs> γαμάτο. Γαμάτο. <laughs> Εντάξει, respect. Αυτό θα μπει στα κλειδιά όπω και οδήποτε. Εντάξει. Αν τα βρείτε στο δρόμο, να ξέρετε τι κάνω. Μην στείλετε μήνυμα. Λοιπόν, α ξεκινήσω με το. Πρώτο, με το πρώτο, το πρώτο. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Game Boy Advance SP. Το συγκεκριμένο μπορεί να έρθει και σε ειδικέ εκδόσεις, δηλαδή να σκαλιστεί στο μηχάνημα CNC πρέπει να φαντάζομαι, να σκαλιστούν διάφορα σύμβολα όπως όπως Zelda ή από οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά. Ε, δεν έχει, δείτε λίγο, βλέπετε, δεν υπάρχει κάποια εμφανή ατέλεια. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι και οι κολλήσεις, το δύσκολο είναι να γίνουν οι κολλήσεις οι σα έχουν γίνει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επίση, παιδιά, να σα κάνω ένα point το οποίο θα σα το βρείτε πολύ ωραίο. Αν μπορείτε και φτιάξετε με κάποιο τρόπο βάση από πίσω να έχει ένα μικρό RGB και να σπρώχνει φω εδώ πέρα, ή από πίσω κάπω, δεν ξέρω. Αυτό θα είναι ακόμα πιο τέλειο. Δηλαδή, να βάλετε κάτι από πάνω, από κάτω, βασικά εδώ πέρα, ώστε να το φωτίζει γύρω-γύρω. Αυτό είναι μόντε που φαντάζομαι μπορούν να γίνουν στο μέλλον. Ε, αυτά το μυαλό μου για να είδα αστραλάει. Οπότε, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία δουλειά, ειδικά αυτή που είναι ακόμα πιο πολύπλοκη. Η άλλη είναι λίγο πιο straightforward, θα τη δείτε. Αλλά ναι, πολύ όμορφη δουλειά, κρυστάλλινο. Και πάμε να δούμε πώς Game Boy Advance, το είχα στο στρατό αυτό παρέα. Και slide μπαίνει κάτω στη θέση της κασέτας. Ωραία. Λοιπόν, μπήκε. Ήθελα λίγο προσοχή. Οπ. Και το βάζεις κυρίως κλειστό και το έχεις έτσι όμορφα και καλά στολισμένο στο ράφι σου είναι πολύ ωραίο επίσης μια παρότρινση παιδιά μια που ξέρω που είναι τα αρχικά σας βήματα θα μπορούσατε να το δείτε αυτό να το γυρίσετε λίγο υπογωνία δηλαδή θα ήταν ακόμη καλύτερο αντί να μπει κατακόρυφα όπως μπαίνει δεν ξέρω να βλέπω γιατί δεν βλέπω κιόλα. λοιπόν έτσι όπως μπαίνει κατακόρυφα θα μπορούσατε να το γυρίσετε λίγο 30 μοίρες, 25 μοίρες, λίγο προς τα πίσω, αλλά δεν έχει κάτι, δηλαδή μπορεί να το φτιάξει όπω θε. Τέλο πάντων, γενικά σα ξαναλέω, μπορώ να σα δώσω πολλέ ιδέε πάνω στο χώρο, στο αντικείμενο αυτό. Οπότε, ό,τι θέλετε, ρωτάτε. Λοιπόν, είναι κάτι που το ήθελα, θα το βάλω εδώ πίσω, να το βλέπετε. Και αυτό που ήθελα επίση, αυτό είναι για το PSV, τα βλέπετε, έχει engrave πάνω το PSV και το PSV, PSV και PSV. Πάρα πολύ ωραίε κόλλησει, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε κι εσεί. Δεν φαίνεται τίποτα, ούτε από κόλλα, ούτε τα... από... Γενικά είναι πολύ προσεγμένο. Και είναι αυτό που λέω, δουλειά και μερακλείδες, κυριολεκτικά, το οποίο, εντάξει, θα μπει εδώ πέρα. Και... Οπ. Εντάξει, εντάξει, να το φτιάξω λίγο εγώ όμορφα καλά. Παιδιά, respect. Είναι ό,τι πιο όμορφο, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω για σας, αλλά νομίζω ότι πραγματικά είναι ό,τι πιο όμορφο άνετα υπάρχει. Ξαναλέω, υπάρχουν περιθώρια για να φτιαχτεί ακόμη περισσότερο. Αλλά αν θέλετε, η παιδιά κυριολεκτικά δεν θα δείτε το βίντεο, ρωτήστε με άνετα ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ σύντομο, γιατί ήθελα και εγώ να το δω. Ευχαριστώ τα παιδιά που μου τα στυλάν. Η ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία και ξέρω ότι θα ψαχτείτε πάρα πολύ. Οπότε, πατήστε στην περιγραφή. Θα είναι λογικά και στα σχόλια πειναρισμένο το Instagram των παιδιών. Εγώ θα πω ένα ευχαριστώ που μου το έστειλαν. Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, μην επικοινωνήσετε άμεσα με του συγκεκριμένου να τα βρείτε. Νομίζω πιο πολύ το κάνω γιατί και εγώ το ήθελα και το ήθελα γιατί το έψαχνα. Σα ξαναλέω. Έψαχνα να βρω αντίστοιχο και ξέρω ότι σε κειμένα υπάρχουν πολύ περισσότεροι εκεί έξω. Οπότε. Πολύ όμορφα, ρίξτε μια ματιά. Αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά.